Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στην Βαλέρια, στην Βάλια, στον Βαλέριο, στη Σεσίλια, στον Φιλίμωνα, στον Ιάκωβο, στη Ζακελίνα και στο Γιακουμί που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Απίστευτο, με όλη τη σημασία της λέξης είναι το ενδιαφέρον των υπηρετών και των φίλων τους για το υπηρετικό γλέντι που θα διοργανώσουν ο Ιστορικός Σύλλογος Βορειοπηρετών Πύρος και το Γυναικείο Τμήμα Θυγατέρες της Ήπειρου. Το γλέντι θα λάβει χώρα το βράδυ του Σαββάτου, Δευτέρας Δεκεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πέτρος Γάμα Πετρίδης, κοινότητας του Αγίου Δημητρίου Αστόριας. Το κεφαλονίτικο σπίτι στην Αστόρια το βράδυ του Σαββάτου, Δευτέρας Δεκεμβρίου, θα ανοίξει διάπλατα τις πύλες του για να υποδεχτεί τους ομογενείς της τριπολιτιακής περιοχής Νέας Υόρκης για μια πρωτότυπη και αλλιώτικη βραδιά ταβέρνας. Η βραδιά διοργανώνεται από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτών Ακινήτων Γεώργιο Κίτσιο και τον Νίκο Αλισανδράτου, τέως πρόεδρο του Συλλόγου Κεφαλονιτών Κέφαλος, σε συνεργασία με τον κιθαροδό Τάσο Παπαϊωάννου και τον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού στο τραγούδι Γιάννη Κυριαζή, που συνδυάζει το τερμινό μετά του ωφελήμου. Και αυτό διότι τα έσοδα από την εν λόγω βραδιά θα διατεθούν για την κάλυψη των νοσηλείων και την κάλυψη των αναγκών της μεταχειρητικής περίοδου ενός φίλου τους και συνανθρώπου. Η προσέλκυση και η διακράτηση ταλέντων αποτελούν τις κύριες ανησυχίες για τους εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, περισσότερο από το 1/3 των εργαζομένων είναι πιθανό να παραιτηθούν τους επόμενους 12 μήνες με την Gen Z και τους Millennials να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα που διεξήγαγε η Work Reimagining Survey. Η έρευνα διαπιστώνει μια απόκληση μεταξύ των προσδοκιών και των κινήτρων εργαζομένων και εργοδοτών, με την πλειοψηφία, τα 58,8% των εργοδοτών, να πιστεύουν ότι η επιβράβευση της οικονομικής ανάπτυξης μειώνει την πιθανότητα των εργαζομένων να παραιτηθούν. Αντίθετα, λιγότερο από τους μισούς εργαζόμενους συμφωνούν με την άποψη αυτή, με αποτέλεσμα οι εργοδότες να κινδυνεύουν να υποτιμήσουν τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης ρευστότητας στην αγορά εργασίας. Στην νοτιοανατολική άκρη του Αιγαίου βρίσκεται η Κάρπαθος και όπως ταξιδεύει μόνη της μέσα στο Καρπάθιο πέλαγος, κράτησε αρκετά από τα έθιμά της που πηγαίνουν πίσω αιώνες. Ένα από αυτά τα έθιμα έχει σχέση με την ονομασία των παιδιών. Ο πρώτος γιος παίρνει το όνομα του εκπατρός παππού και η πρώτη κόρη το όνομα εκ της μητρός γιαγιά της. Ο παππούς, που θα ακούσει για πρώτη φορά το όνομά του εγγονού του, εξασφαλίζει την αιωνιότητα και αν τύχει να πεθάνει πιο μπροστά όταν γεννηθεί ο εγγονός του, που θα πάρει το όνομά του, οι παρευρισκόμενοι λένε πως ο παππούς αναστήθηκε. Με βάση αυτό το έθιμο, πολλοί μπορούν να βρουν τις γενεαλογικές ρίζες πηγαίνοντας 2-3 αιώνες πίσω. Η γέννηση του πρώτου παιδιού, του πρώτου εγγονιού, όπως και της πρώτης εγγονής, θεωρείται σημαντικό κοινωνικό γεγονός που χαιρετίζεται με παραδοσιακά δίστιχα που πάνε στην εποχή του Ομήρου. Μνήμες περίοδου 1996-2000 και της περίοδου 2017-2019 ξύπνησε στους ομογενείς το άρθρο του εκκλησιαστικού συντάκτου του Εθνικού Κήρυκα Θεόδωρου Καλμούκου με τίτλο «Ανησυχία της Ελλάδας για την πορεία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου». Το άρθρο αναρτήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2023 και φέρει τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο να αποκαλύπτει στην Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ότι η Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στην κατηδίαν συνάντηση της 13ης Νοεμβρίου με τον κύριο Βαρθολομαίο στο Φανάρι, του διεμήνυσε ότι τα περιθώρια αναχής για τον κύριο Ελπιδοφόρο τελειώνουν γιατί τίθεται σε διακινδύνευση η ενότητα της Ομογένειας Αμερικής. Το άρθρο αναδημοσιεύτηκε σε αρκετές ιστοσελίδες, ενώ σχολιαστές τους άρχισαν ήδη να αναζητούν τον διάδοχο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρίου Ελπιδοφόρου. Η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, μέσω μιας ανοιχτής επιστολής προς τα μέλη τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, εκφράζει την αγωνία της για την κατάσταση της υγείας της 7χρονης Μάγιας Γεωργιάδη, που από τον Απρίλιο του 2017 μέχρι και σήμερα δίνει τη δική τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η Ομοσπονδία, μόλις πληροφορήθηκε ότι μετά την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο, η Μάγια δεν μπορεί να περπατήσει και χρειάζεται 24ωρη επίβλεψη και βοήθεια, αποφάσισε να ανοίξει ειδικό λογαριασμό για να βοηθήσει την οικογένειά της για να ανταπεξέλθει τόσο τα έξοδα για την νοσηλεία
της Μάγιας, όσο και για την επιβίωση της ίδιας οικογένειας. Άνοιξε ειδικό λογαριασμό στην τράπεζα PayPal και κάλεσε τους ομογενείς να προσφέρουν τον οβολό τους σε μηνιαία βάση είτε με μια εφάπαξ προσφορά. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης είτε 4 μετά μεσημβρία ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Atlantic Bank, Gyro World, Hellenic Classical Charter School, Condos Foods, Megas Euros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!